Ευχαριστή ευχαριστή έκπληξη. Και πραγματικά υπέροχη επίσκεψη και όμορφη. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Είναι από τις λίγες φορές που το στούτιο μόρφη είναι τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πάμε να φύγουμε εμείς οι δύο Ρουμίνες. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Στάρ Ελλάς, η Δήμητρα Αιγινίτη και ο μάνατζερ της, ο Κώστας Μιναρετζής. Σωστά τα είπα, έτσι. Πολύ σωστά. Γιατί θέλω με τους τίτλους να είμαι ακριβής. Καλώς σας βρήκαμε. Κώστα, καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά που είστε εδώ στην Κύπρο. Σκοπός επίσκεψης, καταρχήν. Σκοπός επίσκεψης ήταν για τη στέψη της Star Κύπρου, όπου είναι τα καλλιστεία σήμερα. Και γενικώς είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία που θα στέψω και τη Μης Κύπρος. Όλες οι κόπελες είναι καταπληκτικές. Είναι σίγουρα λίγο αγχωμένες, όπως πάντα, σε όλα τα καλλιστεία. Φυσικό είναι. Είναι φυσικότατο. Και το ξέρω πολύ καλύτερα από όλες τους. Είναι ένα φοβερό συνέστημα και μέσα σε κάποιες ώρες θα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό το βάρος. Μπράβο. Αυτό θα ρωτήσω. Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα έχουν κάθε φορά. Όποτε ρωτήσει κάτι ο ένας, αυτό ήθελα να πω. Ανοίγει ο ένας το στόμα, μιλάει ο άλλος. Πες τους. Λοιπόν, εγώ θα ρωτούσα από τον καιρό τη στέψη τη δικιά σου. Ναι. Αυτό όλο το βάρος, γιατί σίγουρα είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά και αυτή η χαρά, γιατί πρέπει να φέρνει πολλές όμορφες στιγμές. Πώς ήταν για σένα, μίλαμε. Όχι, είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Καταρχήν ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι. Μεγάλες ευκαιρίες όσον αφορά το χώρο της δουλειάς. Και από εκεί και πέρα. Και υποχρεώσεις όμως, έτσι δεν είναι. Σαφώς έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Mm. Ακόμη δεν έχω καν σχεδιάσει τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Mm. Θα κάνεις όμως διακοπές. Θα κάνω, αλλά δεν ξέρω πότε. Και θα κάνω μάλλον προς τα τέλη Αυγούστου, το βλέπω, γιατί είναι δουλειές πάρα πολλές. Και είναι υποχρεώσεις που πρέπει να τις ακολουθήσω. Τι αγαπάς να κάνεις. Έλα. Σε σχέση με τις διακοπές, τι αγαπάς. Παραλίες, βουνό, ησυχία, παραλία, φασαρία. Λατρεύω θάλασσα. Τη λατρεύω πάρα πολύ, μου αρέσει. Τη δικιά μας την δοκίμασες ή ακόμη? Δεν την έχω δοκιμάσει, δεν πρόλαβα καθόλου. Γιατί έχω αρχίσει για δουλειά εδώ πέρα, οπότε δεν πρόλαβα κιόλας. Πώς συντονίζονται όλα αυτά τα κορίτσια για να βγάλετε άκρη? Άμα υπάρχει πρόγραμμα. Άμα υπάρχει πρόγραμμα και καλή διάθεση. Κοιτάξτε, βέβαια, όλα γίνονται. Βέβαια, η Δήμητρα είναι από τα πολύ δυνατά πρόσωπα στο χώρο του modeling στην Ελλάδα και αμέσως μετά τη στέψη της έχει μεγάλη ζήτηση, γιατί είναι φρέσκο πρόσωπο, πολύ νεαρή. Είναι μόλις 19 χρονών, αν και φαίνεται και γράφει πολλές φορές στα περιοδικά μεγαλύτερη, είναι μόνο 19 χρόνων. Έχει όρεξη και αγάπη για αυτό που κάνει και υπάρχουν πολύ δυνατές προβλέψεις, γιατί ήδη μιλάει με μεγάλα κανάλια στην Ελλάδα για να πάρει δικιά της εκπομπή. Mm-hmm. Παράλληλα έχουμε κανονίσει μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε κλαμπ που θα γίνουν κάποιες επιδείξεις, και εδώ στην Κύπρο έχουμε πολλές προτάσεις. Βέβαια, επειδή δεν θα μπορέσουμε να τους δούμε όλους μέσα σε δύο μέρες, ενημερώνουμε μέσα από την εκπομπή σας ότι θα αφήσουμε τα τηλεφωνά μας εδώ σε εσάς και όποιοι ενδιαφέρονται κάποια συνεργασία με τη Star Ελλάς 98 Δήμητρα Αιγινίτη, θα είμαστε κοντά σας. Έτσι κι αλλιώς, δορυφορικά μεταδιδόμαστε και στην Ελλάδα την ίδια στιγμή και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Οπότε το μήνυμα πάει σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή η ευθύνη για να συντονίζεις τις κινήσεις μιας τέτοιας κυρίας. Πρέπει να είναι μεγάλη. Μεγάλη, σίγουρα, και αυτό είναι αποτέλεσμα. Εγώ είμαι 10 χρόνια στο χώρο μου, μανατζάρω και άλλα μοντέλα, αλλά πιο συστηματικά με τη Δήμητρα. Οπότε μπορώ να ξέρω, γιατί χρόνια είμαι, τρίβομαι με τους ανθρώπους, με τους επιχειρηματίες και με όλα αυτά. Και όλα αυτά μου έχουν δώσει μία πείρα, ώστε να μπορέσω να ανταποξέλθω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα κλείσουμε μαζί, Δήμητρα. Να τονίσω και κάτι ακόμα πριν τελειώσουμε. Παραδείγματος χάρη, ερχόμενοι στην Κύπρο, παρατηρήσαμε ότι η Δήμητρα ήταν εξώφυλλο εδώ σε ένα γνωστό περιοδικό της Κύπρου που εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Και δεν σε μια εκβάθμιση εξομολόγηση το περιοδικό. Την έχει εξώφυλλο την εβδομάδα αυτή που κυκλοφορεί και η Δήμητρα δεν ήξερε τίποτα. Βέβαια, εντάξει, όλα ήρθαν σε τελική ευθεία, ήταν όλα ευχάριστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε τότε λίγο γι' αυτό. Πώς μετά τα καλλιστεία και μετά τη στέψη, με όλα αυτά τα υπέροχα που μπορεί να συμβαίνουν και με όλα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις, γιατί σίγουρα σου δίνει δύναμη, εάν υπάρχουν αρνητικά ή πράγματα που σε ενοχλούν ή πράγματα που θα ήθελες να αλλάξεις. Όχι, κάτι αρνητικό δεν υπάρχει. Είναι όλα τόσο θετικά. Είναι κάτι καταρχήν το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Μ' αρέσει και αγαπάω πολύ αυτή τη δουλειά. Οπότε και έχει και ένα σωστό αποτέλεσμα, έτσι. Από εκεί και πέρα, γενικότερα αρνητικά πράγματα δεν υπάρχουν. Και να υπάρχουν, θα προσπαθήσω να τα αποφύγω και να τα κάνω εγώ θετικά. Είσαι θετικό άτομο, γενικά. Εκπέμπω μια θετικότητα. Από ποιο μέρος της Ελλάδας πέταγες, από την Αθήνα? Αθήνα, ναι. Και εγώ θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση, όπως κάνουν στα καλλιστεία. Αν ήθελες κάτι να αλλάξεις και σου δινόταν η ευκαιρία, τι ήταν αυτό? Όσον αφορά ποιο θέμα συγκεκριμένα. Εσύ θα διαλέξεις. Θα ήθελα να αλλάξω, επειδή γενικώς έζησα το διαγωνισμό στο εξωτερικό, στο Μίση Φίλος που ήταν στη Χαβάη. Θα ήθελα να αλλάξω λίγο την οτροπία αυτού. Από την άποψη ότι εγώ όταν πήγα στη Χαβάη ήμουν τελείως μόνη μου εκεί πέρα.
Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν και πολύ λίγες πιθανότητες. Δηλαδή, όταν κάποια κοπέλα έχει αρκετές μεγάλες δυνατότητες να κάνει κάποιες επιτυχίες εκεί πέρα, είναι δύσκολο όσον αφορά την, την υποστήριξη από πίσω. Δηλαδή, κάποιους national directors, κάποιους manager ή υπεύθυνους τέλος πάντων που θα κάνουν κάποιες κινήσεις για την κοπέλα αυτή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν θέλω τουλάχιστον να αλλάξει αυτό. Ωραία, ελπίζουμε να αλλάξει. Γιατί είναι μακάρι, τουλάχιστον έστω για εμείς, για τη Star Κύπρος, για τη Star Ελλάς, για οποιαδήποτε κοπέλα που έχει. Και καλή επιτυχία σε όλες τις κοπέλες που θα ήθελαν και για το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί ένα ή δύο θα είναι τα βραβεία και οι υπόλοιπες κοπέλες. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλες τις κοπέλες. Είναι όλες πολύ όμορφες κοπέλες και πιστεύω ότι έχουν δυνατότητες. Καλή επιτυχία και σε σένα, γιατί είναι ήδη δεδομένη. Αλλά σε ό,τι κάνεις, να το κάνεις καλά και να είσαι πάντα ευτυχισμένη και εσύ προσωπικά. Και την επόμενη φορά να μπορέσεις να πας στις παραλίες της Κύπρου. Σίγουρα θα το επιδιώξω. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο στο καλοκαίρι. Α, μην μας πατάς εκεί που πονάμε, γιατί είναι ολόκληρο το καλοκαίρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.